η διακίνηση ναρκωτικών, η εκβιαστική παροχή προστασίας, η φόνη, αλλά και οι εμπρισμοί με τις καφετέρειες στη Λευκοσία να καίγονται η μία μετά την άλλη. Είναι συγκλονιστικά τα όσα θα φέρει απόψε στο φως με τη δημοσιογραφική του έρευνα ο Κυριάκος 56. Έχει μιλήσει με αρμόδιες πηγές, αλλά και με πρόσωπα που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις καταστάσεις. Πάμε κοντά του. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Η τράπουλα της νύχτας έχει ανακατευτεί για τα καλά. Νέα κεφάλια έχουν αναλάβει τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές που μίλησαν στο ΣΥΓΜΑ, πρόκειται για πρόσωπα που απέκτησαν σταδιακά ισχύ, καταφέροντας να εκτοπίσουν ή και να εξοντώσουν τα προηγούμενα κεφάλια, αν θυμηθούμε και τις υποθέσεις δολοφονιών μελών του υποκόσμου τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι. Κυριάκο, έχεις μιλήσει με πηγές, πρόσωπα που γνωρίζουν καταστάσεις τα οποία αποκαλύπτουν ακριβώς τις διαστάσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο. Και οι πληροφορίες που δίνουν δεν είναι αόριστες, αλλά συγκεκριμένες. Το τελευταίο διάστημα τα πρόσωπα αυτά έχουν διαμοιράσει εκ νέου την Κύπρο σε περιοχές επικράτειας, επιβάλλοντας τους δικούς τους νόμους. Δεν τα βρίσκουν πάντα μεταξύ τους, αλλά είναι γεγονός ότι επιδιώκουν μια καινούργια χαρτογράφηση προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλοσυγκρούσεις. Φυσικά πρόκειται για μια σταθή κατάσταση που μεταλλάσσεται και ανατρέπεται εύκολα. Είναι γνωστό ότι για να ριζώσει μια φατριά θα πρέπει να απλώσει πλοκάμια παντού, περιλαμβανομένης της αστυνομίας και των τοπικών αρχών. Και είναι παραδεκτό πλέον γεγονός, Πέτρα, πως υπάρχουν σάπια μήλα στην αστυνομία που συνεργάζονται με εγκληματικά στοιχεία και σε αρκετές περιπτώσεις διαρρέουν πληροφορίες, καρφώνοντας τους πληροφοριοδότες αλλά και επικείμενες αστυνομικές επιχειρήσεις. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός πως ο αρχηγός της αστυνομίας διέταξε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης ότι διέρευσαν πληροφορίες από το Σύστημα Συλλογής Πληροφοριών. Και με την ισχυροποίηση που περιγράφεις, Κυριάκο, των εγκληματικών ομάδων αρχίζουν πλέον να αθούν οι διάφορες παράνομες δραστηριότητες και να εντείνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο χρυσορυχείο της κυπριακής νύχτας θεωρείται το εμπόριο και λιανεμπόριο ναρκωτικών. Αρμόδια πηγή με την οποία επικοινωνήσαμε μας ανέφερε και βλέπουμε και τη σχετική κάρτα. Συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο ατόμων που διακινούν ναρκωτικά σε χρήστες, κυρίως σε Κύπριους στη Λευκοσία και κυρίως σε τουρίστες στην Ελεύθερη Αμόχο στο Πάφο και Λεμεσό. Η εμπορία ναρκωτικών είναι η πιο κερδοφόρα δουλειά της νύχτας, κατέληξε η ίδια πηγή. Είναι ξεκάθαρο, Πέτρα, ότι η διακίνηση ναρκωτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μετάλλαξη του εγκλήματος στην Κύπρο και φυσικά την έντασή του. Χρήστες ναρκωτικών υφερόμενοι δράσεις της στιγερής δολοφονίας στο Στρόβολο, χρήστες και στην περίπτωση του φωνικού στην Αγλαντζά, διακινητές και έμποροι ύποπτοι και στην απόπειρα φόνου κατά αστυνομικών. Κομματάκια αυτού του πολυδέδαλου παζόλ που μόλις μας περιέγραψες είναι βεβαίως και η έξαρση εμπρισμών, καφετεριών στη Λευκοσία ειδικότερα τις τελευταίες μέρες. Οι εμπρισμοί εξελίσσονται κυριολεκτικά σε μάστιγα στη Λευκοσία, οι οποίοι πιθανόν να συνεχιστούν ενώ σου επικρατεί ο φόβος και ο νόμος της σιώπης. Άλλο ένα πρόσωπο που γνωρίζει το τι συμβαίνει στον τομέα των κέντρων αναψυχής μας ανέφερε τα εξής, και βλέπουμε και τη σχετική κάρτα. Οι εμπρισμοί στα κέντρα αναψυχής οφείλονται στον υψηλό ανταγωνισμό αλλά και στη μη συμμόρφωση ιδιοκτητών στους νόμους της νύχτας. Στόχοι είναι κυρίως επιχειρήσεις με σημαντικό τζίρο. Αν δεν πληρώσεις προστασία, βρίσκεσαι σε διαρκή κίνδυνο. Τα θύματα φοβούνται να μιλήσουν στην αστυνομία, καταλήγει συγκεκριμένη πηγή. Και προσθέτω, Πέτρα, στην εξίσωση των παράνομων δραστηριοτήτων, τον τζόγο και την εμπορία προσώπων. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που εξασφάλισες, Κυριάκο, που αποδεικνύουν ακριβώς τις διαστάσεις που προσλαμβάνει το οργανωμένο έγκλημα στο νησί. Η αστυνομία τώρα. Είναι ευρέως αποδεκτό πως όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά δουλεύει η πέτρα η σκούπα της δικαιοσύνης, τόση λιγότερη βρωμιά θα συναντούμε. Θέσαμε τις πληροφορίες μας σε αρμόδια αστυνομική πηγή, η οποία σχολίασε ως εξής, και θα δούμε και τη σχετική κάρτα. Το οργανωμένο έγκλημα παρακολουθείται σε συνεχή βάση και λαμβάνονται μέτρα που πολλές φορές δεν ανακοινώνονται. Με την κατάσταση που διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, εντατικοποιούνται οι ενέργειες και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αξιολογούνται πληροφορίες και ξιχνιάζονται υποθέσεις. Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, έπεται και συνέχεια στις δράσεις και υπάρχει αισιοδοξία για θετικά αποτελέσματα, κατέληξε Πέτρα η αστυνομική πηγή.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κυριάκο, για τις αποκαλυπτικές πληροφορίες. Αν και κοντός ψαλμός Αλληλούια, όσο υπάρχουν επίορκοι στο αστυνομικό σώμα, η μαφία θα μας κυβερνά.